Ήρθε η ώρα να πάρω εκδίκηση για αυτό το τελευταία στιγμή κολόφαρδο ξέσπασμά σου στο τελευταίο ντέρμπι. Ήρθε να παίξουν Παναθηναϊκός ΑΕΚ, να δεις τη γλύκα της ΑΕΚάρας που είχα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, γιατί ξέρετε, στο τελευταίο μάτσι είδατε τι έγινε. Κάπου λίγο κεφαλικά έχει πάθει CPU, λίγο ο τερματοφύλακας έπαθε μια τρικυμία. Εντάξει, παιδιά, κλασικές δικαιολογίες Παναθηναϊκού εδώ πέρα, με βάζει να παίξω και λίγο με την ΑΕΚ. Λίγο αυτό ο τερματοφύλακας, ξέρετε, του κάτσε μια κολοφαρδία σε ένα μάτσι, νομίζω ότι θα το ξανακάτσει και σε άλλο. Με βάζει να παίξω με την ΑΕΚ, μπορεί και χάσω. Εν τω μεταξύ, θέλετε να παίξετε το ντέρμπι, να ξέρετε μόνο αυτές τις εμφανίσεις διαλέγετε, γιατί η ΑΕΚ έχει σκουρόχρωμες γενικώς. Οπότε επιλέγετε εκεί το κίτρινο στο τσάκι για να ξεχωρίζει. Για το Γιάννη Σιντερόπουλο δεν ξεχωρίζει, βλέπετε που δίνει τις φάσες. Ούτε μάλλον στα 5 μέτρα δεν βλέπω Γιάννη. Εντάξει, δεν βλέπω και εσένα που βγαίνει καλύτερα βέβαια. Με προϋποθέσεις, όχι γάμο το. Ποιες, δεν άκουσα. Προϋποθέσεις. Έλα μαν, όχι γάμο το. Άστα αυτά που ήξερε αλλού. Ελληνικό ποδόσφαιρο. Βρε μαλάκα Τσάβες, κάτω εκεί πέρα. Έλα, ζήτα φάουλ όπως ζητάς συνήθως τα πούστικα. Όχι, πατάω L2 και τον πίνει κανονικά. Ωραίο σουτ. Βρήκε. Πρέπει να βρήκε ρε μαλάκα. Ναι. Τι, λέγω και εγώ τόσο ανάπηρος είμαι, είπαμε. Όπω είναι αυτά, κομπίνες. Κομπίνες τώρα που πιάνουν στη CPU έτσι και στο Σιδηρόπουλο. Τσάμπερ. Τι είναι αυτό. Να το πάρει να το πνίξει. Μόνο αν έσυ μπορούσε να το κάνει καλό σου. Είναι ρεαλιστικό όμως, δεν ήξερα λες. Καλή πάσα. Όχι ρε γαμώτο. Πλάκα μας κάνει, μας τρολάρει. Ω, τι ήταν αυτό. Νόμιζα ότι έχω το Ρονάλντο για λίγο. Την έπιασε όμως, το πιστεύω τρολάρε την πάλι. Ο Ανέσης έχει 68 ρε πλάκα. Όχι, ωραίος. Έλα ρε μαλάκα, νωρίτερα. Εκεί έπρεπε να στο καρφώσει, να γίνει το 1-0, να κλαις. Ο κόσμος έχει απογοητευτεί γιατί παίρνουν πιο πολλά γκολ. Κακό ποδόσφαιρο. Ναι, εντάξει, είναι ποδόσφαιρο, φοβά το Γιάννη στο Θεργείο είναι η φάση. Εγώ με το Θεργείο έτσι. Γιάννη μου. Έλα, σήκω πάνω. Θα θέλες μαλάκα. Έχεις πάει παράγκα. Παράγκα. Θα θέλες μαλάκα. Ρε μαλάκα, αυτές οι πάσεις. Όπα! Όπα, παιδιά, δεν έγινε τίποτα. Δεν, εγώ δεν τον ακούμπησα. Λίγο το πόδι του βρέθηκε στο δρόμο μου. Δεν είδε ούτε κάρτα. Το είπα το διαιτητή. Το πίστεψε ο διαιτητής. Λες. Ναι, βέβαια. Τώρα. Πέρασε αυτή η μπάλα, λίδε. Ωραία, ρε μαλάκα, άμα έπρεπε να μπει. Ανέσταρε. Όχι, ρε. Και πάντα, αγόρι μου, γιατί στο χρώσταγα από την προηγούμενη φάση. Στο χρώσταγα. Στο χρώσταγα. Στο 18, μα την Παναγία δεν έχω διώξει τη μένω, ρε που δεν έχει γίνει αυτό. Ποτέ. Σοβαρά. Δεν... Για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Για όλα υπάρχει ένα ξεπαρθένιο. Δεν υπάρχει από ό,τι βλέπω. Και ημίχρονο. Και πονάει πιο πολύ όταν είναι στο ημίχρονο. Αυτό με έπιασε τώρα παγωμένο. Πώς θα μπω εγώ στο δεύτερο ημίχρονο. Τι έγινε εδώ πάνω. Τι έγινε. Όχι, τι έγινε εδώ. Τι έγινε. Του άδειασε το σπιτάκι. Αντανακλαστικά βλαχοδί μου. Γι' αυτό τώρα θα φάσει την δίπλα του αιώνα. Δεν θα γίνει το ίδιο με πριν. Όπι, τι έγινε. Με το ίδιο νόμισμα! Όχι! Ω, μαλάκα το κάνει! Βάλτε τώρα μόνοι μαλάκες! Να, μα τι μαλάκα, μόνο εγώ θα μου κατέβει. Ρε, πούστε, αυτό δεν ήταν κατεμιά, αυτό ήταν μια τον Μπούτσο Πέρις. Ναι. Ποιο έξω βγάλτη, ρε. Έλα ρε τα γάρι να πούμε. Να μην τα δύο έχουν φτάσει. Ω, άουτλι! Παράγκα! Όταν τα σφύρα για ανάποδα σε μένα, καλά ήταν. Ναι. Θα κλέψει το μάτς. Όχι ρε μαλάκα, τι έχω κάνει τόση ώρα. Εγώ το Χριστοδουλόπουλο με την Κόχαφ και το Γιώχανσον δεν ξέρω. Φιλαράκο τώρα μετά την απομάκρυνση του ταμείου δεν είναι λάθος. Τι μαλάκα εσύ. Πάμε παιχταρά μου, όποιος κοινάσαι. Όχι ρε πούσι, το πίστεψα. Απλά δεν μπορείς. Να τώρα θα γίνει. Τι ανέσταρο, δεν πρέπει να γίνει. Όχι, τον ήπιαμε, εντάξει. Πόρτα, γόρι μου, 2-0, σε γλέντισα, σε γλέντισα. Για να μιλες για τα δοκάκια και τις κολοφαρδίες και τα έτσι. Πάρε 2, να είμαστε σίγουροι. Έτσι είναι, όποιος χάνει τις ευκαιρίες τρώει και τον goal, έτσι λέει. Τα περιμένω και σχολεία και από κάτω πόσο καβλώνεται με τους πανηγυρισμούς μου, έτσι, για την ανάποδη μεριά να δούμε. Το σκηνικό του Τσουκαλά, παιδιά, Έρνατε την καριόλα, έρε πούστη, κοίτα εδώ. Τι θα έλεγες για ένα τρίτο. Μπα. Αχ!
Κάτσε να βάλουμε ένα για το φίλο του Σάικο όμως. Όχι, τι όχι, πήρε. Φιλαράκο δεν έχει. Την δεν, προβλέ... το δεν προβλέπεται για την εσώ σου. Δεν προβλέπεται για την εσώ σου. Αν ήταν ο Πρίγιοβιτς αυτός. Τι έγινε Γιαννάκη τώρα, τι έγινε Γιαννάκη. Εκτεθήκαμε. Ταπεινωθήκαμε, εκτεθήκαμε Γιαννάκη. Δεν είναι Pro Evolution εδώ, είναι FIFA Γιαννάκη. Το λες, λες και είμαι σχετικός στο Pro Evolution. Ο 2-0 και μακάρι να είναι και αυτή η εξέλιξη του ντέρμπι. Γιατί χρειαζόμαστε τους πόντους, τόσο χάλια που η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται για να μην παίξετε με τον Άρη του χρόνου στη Βίτεση. Βασικά ούτε καν ο Άρης ανέβει. Καλά, αυτές τις μπουρδες τώρα που παίξετε με τον Άρη ξεκίνησαμε μείον 2, τα λέγατε στην αρχή της χρονιάς κάποιες ομάδες. Ακόμα δεν φαίνεται στην δούμε στην πορεία. Θα δούμε στην πορεία. Μα καλά, γιατί εμείς είμαστε καλύτεροι. Παρά τα οικονομικά προβλήματα και τους απλήρωτους παίκτες, μια χαρά την παλεύουμε. Λοιπόν, να δείτε το ματσέ και το ευχαριστηθείτε. Το ντέρμπι Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Επίσης βάλαμε τις ομάδες σωστά, για να δω. Ναι, Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Με τη σωστή θέση. Ωραία. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε και τα stats. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μέχρι το τέλος από το βίντεο. Κάντε like και share αν το γουστάρατε ακόμη περισσότερο. Και αφήστε ένα σχόλιο με ό,τι θέλετε την άποψή σας εδώ. Ελεύθερα τα συζητάμε όλα. Εδώ στο gamer.gr και ένα subscribe. Λοιπόν, Γιάννη Σιδηρόπουλο, συντάκτη του gamer.gr. Αφήσω προφίλ από κάτω. Τα λέμε, φιλιά. Bye. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.